είναι καρδιακή ανεπάρκεια και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Είναι γνωστή η συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στην καρδιακή ανεπάρκεια και στην χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Έχει ταξινομηθεί ως καρδιονεφρικά σύνδρομα αυτή η συσχέτιση. Στην παρούσα ομιλία θα ασχοληθούμε με το καρδιονεφρικό σύνδρομο τύπου 4, δηλαδή η βασική νόσος είναι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και στην πορεία αυτής αναπτύσσεται ή και συνυπάρχει η καρδιακή ανεπάρκεια. Είναι πάρα πολύ συχνή η καρδιακή ανεπάρκεια στους νεφροπαθείς. Εδώ είναι μια καταγραφή από τις ΗΠΑ που καταγράφονται όλοι οι νεφροπαθείς και φαίνεται ότι όσο επιδεινώνεται η νεφρική λειτουργία, τόσο αυξάνεται και ο επιπολασμός της καρδιακής ανεπάρκειας, φτάνοντας στο τελικό στάδιο σε επιπολασμό 40%. Και όπως είναι λογικό, όταν συνυπάρχουν και δύο παθήσεις, η πρόγνωση είναι χειρότερη. Έτσι, σε αυτή τη διαφάνεια φαίνεται ότι το πλάσμα εξωθείας όσο πιο χαμηλό είναι, τόσο μειώνεται και η επιβίωση. Τώρα, ποια η αιτία της καρδιακής ανεπάρκειας του νεφροπαθής? Τα αίτια είναι τα συνήθη, η στεφάνεια νόσος. Γνωρίζουμε όλοι ότι η χρονοευκή ανεπάρκεια προκαλεί πρώιμη και έντονη αθυρωμάτωση. Η υπέρταση είναι πάρα πολύ συχνή στους νεφροπαθείς. Οι βαλβιδοπάθειες μπορεί να είναι η αιτία, με συχνότερη την ασβεστοποιώ στένωση αυτής και την ανεπάρκεια μικροειδούς. Σπανιότερα μπορεί η αιτία να είναι μια μυοκαρδίτιδα, μια εγκύτιδα, μια μυοκαρδιοπάθεια. Σε αυτά επιπροσθέτονται και παράγοντες που σχετίζονται με την ίδια τη χρονοευκή ανεπάρκεια, όπως αναλύσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Υπάρχει ο όρος ουρεμική μυοκαρδιοπάθεια, που δηλώνει ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που δεν ανεβρίσκεται καμία άλλη αιτία πριν της νεφρικής ανεπάρκειας. Και αυτή έχει σημασία γιατί μπορεί να στραφεί αν την προλάβουμε σε αρχικά στάδια. Τώρα, οι νεφροπαθείς έχουν χρόνια υπερφόρτιση πίεσης λόγω υπέρτασης που έχουν συχνά, λόγω σκλήρυνσης των αγγείων τους, λόγω ενδεχόμενης συνύπαρξης στένωσης αορτής. Έχουν χρόνια υπερφόρτιση όγκου λόγω κατακράτησης νατρίου και ύδατος, λόγω ανεμίας, λόγω παρουσίας αρτεροφλεγόδους επικοινωνίας για να κάνουν αιμοκάθαρση. Αλλά και μη αιμοδυναμικοί παράγοντες συμβάλλουν, όπως η ουρεμία, διαταραχές του ασβεστίου, του φωσφόρου, της παραθορμόνης. Προοδευτικά γίνεται καρδιακή ανεπάρκεια και αυτή οδηγεί σε καρδιακή υπερτροφία και προοδευτικά αναπτύσσεται και καρδιακή ανεπάρκεια. Ένας άλλος μηχανισμός που έχει προταθεί για τους ασθενείς που κάνουν τεχνητό νεφρό είναι ότι συχνά κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης πέφτει πίεση, γίνεται στάνικ του μυοκαρδίου και αυτός είναι ένας πιθανός μηχανισμός που οδηγεί και αυτό σε καρδιακή ανεπάρκεια, τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια δηλαδή αποπληξίας. Έτσι, αν πάρουμε 100 τυχαίους νεφροπαθείς πριν την ένταξη στην αιμοκάθαρση, θα δούμε και τους κάνουμε περιχογράφημα ότι 70% έχουν υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, ένα 35% έχει διάταση και ένα 15% έχει συστολική δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας. Παρόμοια ευρήματα είχε και μία μελέτη με μαγνητική τομογραφία καρδιάς, όπου σε αυτούς και το ένα στους τρεις είχε και ευρήματα ίνωσης στο μυοκάρδιο. Η διαγνωστική διερεύνηση στους νεφροπαθείς έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Φυσικά θα πάρουμε το ιστορικό, έτσι αν υπάρχει στη θάγχη, αν υπάρχει δύσμια, κόπωση, την κλινική εξέταση, αν έχουμε κάποιο φύσημα. Το καρδιογράφημα οπωσδήποτε βοηθάει, αν υπάρχουν κιού, αλλά πολύ συχνά δείχνει υπερτροφία. Και συχνά έχουμε διαταραχές του εστί μη ειδικού τύπου λόγω ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Το βασικό μας εργαλείο λοιπόν είναι το υπερηχοκαρδιογράφημα. Ευτυχώς οι νεφροπαθείς έχουν συνήθως πολύ καλά ακουστικά παράθυρα. Εκεί θα δούμε το πάχος των τυχωμάτων, τις διαστάσεις, τις βαλβίδες, τη διαστολική λειτουργία, τις πιέσεις πληρώσεως. Αν υποψιαζόμαστε στεφανία νόσο, μπορούμε να κάνουμε ανέμακτη διερεύνηση, γνωρίζοντας όμως ότι τα ψευδώς θετικά και αρνητικά ευρήματα, κυρίως στο σπινθυρογράφημα και λιγότερο στο στρασέκο, είναι περισσότερα στους νεφροπαθείς από ό,τι στο γενικό πληθυσμό. Έτσι, ο ουδός μας για να κάνουμε στεφανογραφία σε έναν νεφροπαθή που έχει καρδιακή ανεπάρκεια πρέπει να είναι χαμηλότερος. Η αξιονική στεφανογραφία δεν συνιστάται σε αυτόν τον πληθυσμό, δεδομένου ότι πολύ συχνά έχουν έντονες ασβεστώσεις στα αγγεία τους και αυτό μειώνει την αξιοπιστία της αξιονικής στεφανογραφίας. Ως προς τη μαγνητική τομογραφία, και αυτή καλό είναι να αποφεύγεται η χορήγηση γαδονιλίου λόγω του αυξημένου κινδύνου για νεφρογενή συστηματική σκλήρυνση που υπάρχει στους νεφροπαθείς. Επίσης και οι βιοδείκτες θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να τους εκτιμούμε, δεδομένου ότι είναι συνήθως αυξημένοι σαν baseline στους νεφροπαθείς.
θεραπευτικά. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνει ο νεφρολόγος και κάποια πράγματα που πρέπει να κάνει ο καρδιολόγος. Από τη μεριά του νεφρολόγου, θα πρέπει αυτός που έχει και καρδιακή ανεπάρκεια να έχει ακόμα περισσότερο αυστηρό περιορισμό στη λήψη υγρών και άλατος. Γιατί οι ασθενείς αυτοί, που, οι νεφροπαθείς που έχουν και καρδιακή ανεπάρκεια, πολύ συχνά φορτώνονται εύκολα και επίσης κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης είναι πιθανότερο να πέσει η πίεσή τους. Άρα ενδεχομένως να χρειαστεί να προσαρμοστούν οι συνθήκες της αιμοκάθαρσης, δηλαδή να γίνονται περισσότερες συνεδρίες που κρατάνε περισσότερη ώρα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν απότομες αιμοδυναμικές μεταβολές. Έχουν προταθεί κάποιες μη συμβατικές αιμοκαθάρσεις, όπως να κάνει ο ασθενής 4-5 φορές τη βδομάδα ή να κάνει κάθε βράδυ στο σπίτι του 8 ώρες. Υπάρχουν κάποιες μελέτες ενθαρρυντικές, αλλά είναι μικρές και δεν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Η αναιμία επίσης είναι κάτι που πρέπει να θεραπεύει ο νεφρολόγος, αλλά με στόχο αιμοσφαιρίνης 11 με 12 γραμμάρια και όχι παραπάνω. Και οι διαταραχές του φωσφόρου, του ασβεστίου, της βιταμίνης D, και αυτές όταν είναι ανεξέλεγκτες επιδεινώνουν την καρδιακή ανεπάρκεια, άρα και αυτές χρειάζονται προσοχή. Και εφόσον ασθενής πληρεί τις συνθήκες, να προβεί σε μεταμόσχευση νεφρού. Από την πλευρά του καρδιολόγου, η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι αιτιολογική, δηλαδή αν ο ασθενής έχει στεφανή ανόση επανεμάτωση, αν είναι υπερτασικός να ευαισθητοποιηθεί η πίεσή του, αν έχει σημαντική βαλβιδοπάθεια να αντιμετωπιστεί χειρουργικά ή επεμβατικά. Ένας άλλος παράγοντας είναι η φίστουλα. Κάποιοι ασθενείς μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη παροχή από την αρτεροχλεβώδη φίστουλα που έχουν για να κάνουν αιμοκάθαρση, και αν υπάρχουν ευρήματα κλινικά ή περιχογραφικά καρδιακής ανεπάρκειας υψηλής παροχής, αυτή θα πρέπει να κλείνεται, και το έχουμε δει σε μερικούς ασθενείς που βοηθήθηκαν. Για τη φαρμακευτική αγωγή της καρδιακής ανεπάρκειας και τις συσκευές θα τα αναλύσουμε παρακάτω. Η μεταμόσχευση καρδιάς δεν είναι επιλογή στους νεφροπαθείς, καθώς, όπως φαίνεται και εδώ, η μη αναστρέψιμη νεφρική λειτουργία είναι αντένδειξη για μεταμόσχευση καρδιάς. Αντιθέτως, η μεταμόσχευση νεφρού βοηθάει στην καρδιακή ανεπάρκεια. Και εμείς στο νοσοκομείο μας δεν το έχουμε σαν αντένδειξη υποχρεωτικά, αν κάποιος έχει καρδιακή ανεπάρκεια, να μην προχωρήσει για μεταμόσχευση νεφρού. Εδώ φαίνεται μια καταγραφή από τη Νέα Υόρκη, 100 περίπου ασθενών που μεταμοσχεύτηκαν νεφρό με συστολική καρδιακή ανεπάρκεια, και φαίνεται ότι μετά 6 έως 12 μήνες μετά τη μεταμόσχευση το κλάσμα νοσοκομείου αυξήθηκε στην πλειοψηφία των ασθενών. Δείχνοντας ότι ένα μέρος της καρδιακής ανεπάρκειας οφείλονταν στην ουρεμία και στις αυξημένες, στην υπερφόρτιση όγκου και πίεσης. Τώρα, ως προς την επανεμάτωση που μιλήσαμε νωρίτερα, πρόσφατα είχαμε την πρώτη τυχιοποιημένη μελέτη που έγινε σε νεφροπαθείς. Μέχρι τώρα όλες οι μελέτες στην καρδιολογία είχαν αποκλείσει την νεφροπαθείς. Η ισχύμια CKD δεν ήταν υπό ανάλυση της ισχύμια, ήταν ξεχωριστή μελέτη που περιλάμβανε ασθενείς με GFR κάτω από 30 και τους στοιχειοποίησε, όπως και στην ισχύμια, σε επεμβατική ενάντια συντηρητικής αντιμετώπισης. Δεν έδειξε διαφορά, όπως και η ισχύμια, αλλά να σημειώσω ότι το μέσο κλάσμα εξωθήσεως σε αυτή τη μελέτη ήταν 60%, άρα δεν αφορά πληθυσμό καρδιακής ανεπάρκειας. Απλώς το ανέφερα γιατί είναι σημαντικό, είναι η πρώτη μελέτη σε νεφροπαθείς. Ως προς τα φάρμακα, υπάρχει μόνο μία τυχιοποιημένη μελέτη με καρβεδιλόλι σε ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια και αιμοκάθαρση. Έδειξε τεράστιο όφελος από την καρβεδιλόλι και ως προς την συμπτωματολογία και ως προς τη θνητότητα. Επομένως, ως προς τη φαρμακευτική αγωγή της καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας, οπωσδήποτε θα δώσουμε β' αναστολής και δι' καρβεδιλόλι. Ασθενείς μετατροπικού ενζήμου αγκιοτενσίνης, όλες οι μελέτες που τους καθιέρωσαν στην καρδιακή ανεπάρκεια είχαν κριτήριο αποκλεισμού την προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια. Οπότε δεν έχουμε δεδομένα. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε σε έναν ασθενή που του έχουμε βάλει β' αναστολέα, έχουμε κάνει όσο καλύτερη αιμοκάθαρση γίνεται και κρατάει υψηλή πίεση, να το δοκιμάσουμε, προσέχοντας την πίεση, έτσι με μικρή δόση, αυστηρή τυπλοποίηση, προσέχοντας το κάλιο. Ήδη προβληματισμοί ισχύουν και για τους ανταγωνιστές υποδοχείων αγκιοτενσίνης. Εδώ η τεκμηρίωση είναι ακόμα μικρότερη, οπότε μάλλον όχι. Ανταγωνιστές αλδοστερώνης, μάλλον όχι, λόγω του σοβαρού κινδύνου υπερκαλεμίας αυτούς τους ασθενείς, παρότι υπάρχουν κάποιες μελέτες που δοκιμάζουν, έχουν δώσει σπιρονολακτόνη σε νεφροπαθείς, και μάλιστα τρέχει και μια τυχιοποιημένη μελέτη, η Alchemist, που δίνει σπιρονολακτόνη σε νεφροπαθείς με καρδιακή ανεπάρκεια, οπότε περιμένουμε τα αποτελέσματα με ενδιαφέρον.
Τώρα για το Σακουμπιτρίν Βασαρτάν, η μελέτη Paradigm HF είχε κριτήριο αποκλεισμού το GFR κατά από 30. Οπότε και εδώ ισχύουν αυτά με τους α1, ίσως θα μπορούσαμε να δώσουμε προσεκτικά. Ο ξεχασμένος συνδυασμός ιδραλαζίνης δινητρικού ισοσορβίτη, που ήταν η μελέτη VHEFT στην δεκαετία του 80, είναι η πρώτη μελέτη που έδειξε όφελος στη θνητότητα στην καρδιακή ανεπάρκεια. Και μάλιστα ο συνδυασμός αυτός δεν εμπλέκεται με την εφική λειτουργία, οπότε αν κάποιος δεν φοβάται τις παρενέργειες ιδραλαζίνης και καταφέρει και τη βρει, θα μπορούσε να τη δώσει σε νεφροπαθή ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια. Τώρα, η δακτυλίτιδα όχι, γιατί αθρίζεται και κάνει τοξικότητα. Ακόμα και η αιμοκάθαρση να κάνει δεν αποβάλλεται από τα φίλτρα της αιμοκάθαρσης, αλλά αυστηρά όχι. Η νέα κατηγορία αναστολής SGLT2, η μελέτη, η DAPA HF, είχε κριτήριο αποκλεισμού το GFR κατά από 30. Η Emperor Reduce δεν το είχε σαν κριτήριο αποκλεισμού, αλλά είχε μικρό αριθμό. Γενικά το GFR σε αυτές τις μελέτες, το μέσο GFR ήταν 60. Οπότε, λογικά δεν αντεδείκνεται, αλλά λένε και οι διαβητολόγοι μας ότι μάλλον σε προχωρημένη ευχή ανεπάρκεια δεν λειτουργούν αυτά τα φάρμακα, οπότε μάλλον όχι. Τώρα, ως προς την αμφικυλιακή βηματοδότηση. Εδώ υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, δηλαδή οι νεφροπαθείς μπορεί να έχουν μια υποκλίδιο φλέβα αποφραγμένη από παλιότερες καθετήρες, μπορεί στην άλλη να έχουν καθετήρα αιμοκάθαρσης ή μπορεί να υπάρχει φίστουλα στο σύστημα ανωάκρο, οπότε πάλι δεν πρέπει να βάλουμε και συσκευή στην αντίστοιχη υποκλίδιο. Οι μελέτες της αμφικυλιακής ματοδότησης που την καθιέρωσαν δεν είχαν κριτήριο αποκλεισμού της νεφροπαθής, αλλά είχαν πολύ μικρό αριθμό για να βγάλουμε συμπεράσματα. Εδώ είναι μια καταγραφή, μια περιγραφική μελέτη μάλλον, που συνέκρινε απεινιδωτής και το ένα της CRTD και έδειξε ότι το όφελος όσο μειώνει την νεφρική λειτουργία χάνεται. Επομένως, δεν έχουμε δεδομένα για την αμφικυλιακή βηματοδότηση και πρέπει να το εξετάσουμε μόνο σε επιλεγμένους ασθενείς. Τα ίδια προβλήματα υπάρχουν και για την εμφύτευση απεινιδωτή. Εδώ όμως τα δεδομένα είναι εναντίον του απεινιδωτή και αυτό παρότι η πρώτη αιτία θανάτου με διαφορά στους αιμοκαθερόμενους είναι αριθμία καρδιακή ανακοπή, παρόλα αυτά οι καταγραφές δεν δείχνουν όφελος. Εδώ είναι μια περιγραφική μελέτη που δείχνει ότι το όφελος από τον απεινιδωτή όσο πέφτει το GFR μειώνεται και σε GFR κάτω από 30 δεν φαίνεται όφελος σε περιγραφική μελέτη, αλλά έχουμε και μια πρόσφατη τυχιοποιημένη μελέτη όπου πήραν 200 περίπου αιμοκαθερόμενους με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως όμως, πάνω από 35 και τους τυχιοποίησαν απεινιδωτή ένα αντικοντρόλ και εδώ πάλι δεν φάνηκε διαφορά. Τώρα, ποιος ο ρόλος του υποδόρειου απεινιδωτή που ξεπερνά τα προβλήματα της διαφλέγας προσπέλασης δεν έχει μελετηθεί, αλλά έχει ενδιαφέρον. Επομένως, για να συνοψίσουμε, ένα 40% των ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου έχουν και καρδιακή ανεπάρκεια. Τα αίτια είναι τα συνήθη, αλλά εκεί επιπροστίθονται και παράγοντες που σχετίζονται με την νεφρική ανεπάρκεια αυτή καθεαυτή, δηλαδή με χρόνια υπερφόρτιση πίεσης, υπερφόρτιση όγκου και ουρεμία. Η θεραπεία, η τεκμηριωμένη τουλάχιστον, είναι η βέλτιστη αποσυμφόρηση με εντατική αιμοκάθαρση, η αντιμετώπιση του αιτίου, η β' αναστολής και η μεταμόσχευση νεφρού. Να γνωρίζουμε επίσης τον όρο ουρεμική καρδιοπάθεια, που είναι μια διατατικού τύπου με καρδιοπάθεια σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Και αν τους αποσυμφορήσουμε εντατικά, δώσουμε β' αναστολέ, ενδεχομένως α1, και είναι και σε αρχικό στάδιο, μπορεί να υποστραφεί και πλήρως. Ευχαριστώ πολύ.